Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Την ανεξαρτητοποίησή της από την παράταξη δύναμη Σεραίων Πολιτών ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι η Δημοτική Σύμβουλος Στένια Χαραλαμπίδου, εξαπολύοντας επίθεση κατά της επικεφαλής Αριάδνης Παπαφωτίου. Δεν μπορώ να επικροτώ, αλλά ούτε και να ανέχομαι συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με την ηθική και την αξιοπρέπειά μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Χαραλαμπίδου. Άμεση ήταν η απάντηση της κυρίας Παπαφωτίου. Σε ανακοίνωσή της τονίζεται πως η συγκεκριμένη απόφαση ήταν μια προαναγγελθήσα κίνηση και υποστηρίζει πως κατά καιρούς οι μονομερείς ενέργειες της κυρίας Χαραλαμπίδου κατ' επανάληψη στυλιτεύτηκαν από τα υπόλοιπα μέλη με την επικεφαλής χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς ως δύναμη δίνουμε μια υπόσχεση ότι θα υπηρετήσουμε, όπως το λέγαμε και προεκλογικά, την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του Δήμου μας με κάθε μέσο. Με επιστολή της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης των Σεραίων, η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Δύναμης Σεραίων Πολιτών Παρθένα Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή της από την παράταξη της Αριάδνης Παπαφωτίου. Η επιστολή εστάλληκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σεραίων και εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν την ενέργεια. Σύμφωνα με την κυρία Χαραλαμπίδου, η μέχρι τώρα παρουσία ως δημοτική παράταξη δεν αποτελεί προϊόν δημοκρατικών διαδικασιών και ανταλλαγής απόψεων, αλλά προσωπικών αντιλήψεων της επικεφαλής της παράταξης, η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, επί 10 μήνες κινήθηκε επιδιώκοντας μια παράταξη προσωποπαγή, αρχηγοκεντρική, παλαιάς σκοπής, που δεν σημαδίζει με τα πιστεύω μου, λέει η κυρία Χαραλαμπίδου, και τις απαιτήσεις των καιρών. Συγκεκριμένα στην επιστολή της η κυρία Χαραλαμπίδου αναφέρει: «Δυστυχώς, παρόλο που υπάρχουν πολύ αξιόλογα άτομα στη δύναμη Σεραίων, η μέχρι τώρα παρουσία μας ως δημοτική παράταξη δεν αποτελεί προϊόν δημοκρατικών διαδικασιών και ανταλλαγής απόψεων, αλλά προσωπικών αντιλήψεων της επικεφαλής παράταξης, η οποία επί 10 μήνες κινήθηκε επιδιώκοντας μια παράταξη προσωποπαγή, αρχηγοκεντρική, παλαιά σκοπής, που δεν συμβαδίζει με τα πιστεύω μου και τις απαιτήσεις των καιρών. Σε μια δημοτική παράταξη, η οποία δημιουργήθηκε από ενεργούς πολίτες της πόλης μας, οι δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, η συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία των μελών της και ο πολιτικός σεβασμός και ήθος όλων όσων συμμετέχουν και κυρίως της του επικεφαλής, είναι για μένα τουλάχιστον αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις συμμετοχής μου σε αυτή. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί απαξίωση της σύνθεσης απόψεων και κάθε διαφορετική άποψη εκλαμβάνεται ως εσωτερική αντιπολίτευση. Επλέον δεν μπορώ να επικροτώ, αλλά ούτε και να ανέχομαι συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με την ηθική και την αξιοπρέπειά μου. Έτσι σήμερα, μετά από μια επώδυνη πορεία στη διάρκεια της οποίας κατέβαλα επανειλημμένες προσπάθειες συνεργασίας, καταθέτω στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σεραίων τη δήλωση ανεξαρτοποίησής μου από την παράταξη, θέλοντας να παραμείνω συνεπής στις ιδέες μου και με σεβασμό στις αποφάσεις της πλειονότητας των μελών και ψηφοφόρων της δύναμης Σεραίων. Πιστεύω ότι ο ιερός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να παρεμβαίνει, να ελέγχει και να προτείνει και να επιχειρεί να συμβάλλει ώστε ο Δήμος να λειτουργεί προς όφελος όλων των πολιτών και επιτυχάνεται με πολύ σκληρή δουλειά, ενώ παράλληλα προϋποθέτει πολιτικό ήθος, αλληλοσεβασμό και τεκμηριωμένη άποψη επί των θεμάτων. Η ένδυα πολιτικής επιχειρηματολογίας οδηγεί σε ανούσιες προσωπικές αντιπαραθέσεις και επιθέσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου τραυματίζουν την απαραίτητη διάθεση για συνεργασία που απαιτείται για να προχωρήσει ο Δήμος μας σε αυτό που ονειρευόμαστε. Άμεση ήταν η απάντηση της Αριάδνης Παπαφωτίου στην επιστολή της Δημοτικής Συμβούλου. Η επικεφαλής παράταξης αναφέρει ότι η δύναμη Σεραίων πληροφορήθηκε την απόφαση της κ. Χαραλαμπίδου από τον τύπο και κάνει λόγο για προσωπικές φιλοδοξίες. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η δύναμη Σεραίων πληροφορήθηκε την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Παρθένας Χαραλαμπίδου από τον τύπο. Δυστυχώς πρόκειται για μια προαναγγελθήσα κίνηση σε συνέχεια της εξαρχής τάσης της απέναντι στο συνδυασμό και τις αποφάσεις του. Οι μονομερείς της ενέργειες κατ' επανάληψη στυλιτεύθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη και την επικεφαλής χωρίς αποτέλεσμα. Η απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενεργών μελών μας για εναλλαγή του εκλεγμένου με Σταυρό Συμβούλου ήταν αποτέλεσμα μιας ανδιαφυσβήτητα δημοκρατικής διαδικασίας με ευρεία συμμετοχή. Όμως ο σεβασμός των αποφάσεων αυτών απαιτεί ανάλογη πολιτική παιδεία και αντίληψη. Ιδάλλως μιλάμε ή για προσωπικές φιλοδοξίες ή για μονομερή σχέδια που εξυπηρετούν κομματικούς ή άλλους στόχους που προτάσσονται των αυτοδιοικητικών και δεν αφορούν τη δύναμη. Η ανεξαρτητοποίηση της Συμβούλου είναι για το συνδυασμό μας ένα δυσάρεστο μεν,
πλην τετελεσμένο γεγονός και το αποδεχόμαστε. Είμαστε προσανατολισμένοι στο θεσμικό μας ρόλο μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, καταλήγει η ανακοίνωση. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τις δύο κυρίες, από την κυρία Χαραλαμπίδου στην αρχή που υπέβαλε την ανεξαρτοποίησή της από την παράταξη και στη συνέχεια απάντηση η κυρία Παπαφωτίου. Βέβαια η κυρία Χαραλαμπίδου δεσμεύεται τις επόμενες ημέρες να παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου για να αναφερθεί αναλυτικά για τους λόγους της αποχώρησή της από την παράταξη. Πριν από λίγη ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Καντριτζόγλου, διάβασε την επιστολή της κυρία Χαραλαμπίδου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει πρώτη φορά μετά την πανδημία στην αίθουσα της ΚΕΔΙΣ, κρατώντας αποστάσεις και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε μέσω Skype μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Μάριο Τσάκα, που είναι μαζί μας, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει όσον αφορά με τα έργα επέκτασης του φυσικού αερίου στις Σέρρες. Κύριε Τσάκα, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρότασης. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την επέκταση του φυσικού αερίου, τι νεότερα υπάρχουν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΣΕΡΕΙ αλλά και οι φορείς των ΣΕΡΟΝ. Και κοιτάξτε, πολύ σύντομα, επιτέλους ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες τράβηγαν, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ καιρό μεταξύ διαχειριστικών αρχών του ΕΣΠΑ και της περιφέρειας και της ΔΕΒΑ, με καθυστερίες που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε πολύ τώρα. Mm-hmm. Ολοκληρώσαμε και την επίσημη διαβούλευση των τευχών δημοκράτησης και τα στείλαμε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και από εκεί θα μεταφερθούν στις διαχειριστικές αρχές, με την ελπίδα ότι άμεσα θα συμφωνήσουν επί των τευχών και την μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα βγουν τα έργα στον αέρα, που ήταν και το μεγάλο στοίχημα την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε την δουλειά μας στη ΔΕΔΑ. Και το ρεπορτάζ μας λέει, κύριε Τσάκα, ότι θα είστε και στις Σέρρες έτσι ώστε να τα παρουσιάσετε αυτά τα τεύχη και τις εξελίξεις των έργων, έτσι δεν είναι? Φυσικά, οι Σέρρες, έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τις Σέρρες, γιατί είναι από τις πρώτες πόλεις που η εταιρεία μας είχε κατασκευάσει και οικιακές συνδέσεις και εμπορικές και φυσικά βιομηχανικές. Έχουμε ήδη ένα εκτεταμένο ενεργό δίκτυο στις Σέρρες, οπότε τη νιώθουμε και μια πόλη που είναι αρκετά κοντά μας, δεν είναι σαν σε πολλές πόλεις. Θα μπει για πρώτη φορά η ΔΕΔΑ να κατασκευάσει δίκτυα. Στις Σέρρες νιώθουμε πολύ πιο οικία από ότι σε άλλες περιοχές που θα ξεκινήσουμε τώρα. Mm-hmm. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, κύριε Τσάκα, των εργασιών. Εμάς, όπως είχαμε εξαγγείλει, με τη δημοπράτηση των έργων πιστεύουμε τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι με όποια καθυστέρηση πιθανό να υπάρξει, ξέρετε αυτά τα γνωστά που γίνονται στα τεχνικά έργα, ενστάσεις κτλ. Θεωρούμε ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχουν επιλεγεί από τον Διεθνή Διαγωνισμό οι εργολάβοι και θα έχουν εγκατασταθεί για να ξεκινήσουν τα έργα στις πόλεις Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και η Στερεά Ελλάδα, που είναι το πρώτο κύμα έργων, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί ακολουθούν και μετά πολλές άλλες πόλεις στις υπόλοιπες περιφέρειες. Άρα δηλαδή έως το τέλος του χρόνου θα εγκατασταθούν οι εργολάβοι για να ξεκινήσουν και να ξεκινήσουμε τα έργα επεκτάσεων, γιατί mm-hmm. τα έργα συνδέσεων επί του υφιστάμενου δικτύου δεν θα σταματήσαμε τουλάχιστον τους 8 μήνες που έχω τις τύχες εταιρείας. Συνέχεια υλοποιούμε έργα συνδέσεων mm-hmm. και στο διάστημα από σήμερα που μιλάμε μέχρι να εγκατασταθεί ο εργολάβος για τις μεγάλες εργολαβίες, θα συνεχίσουμε να συνδέουμε όποιον κάτοικο ή επαγγελματία των ΣΕΡΟΝ επιθυμεί να συνδεθεί στο δικτύο μας. Θα πρέπει ο ΣΕΡΕΟΣ, οι ΣΕΡΕΟΥ που μας ακούν τώρα, να κάνουν αιτήσεις έτσι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα? Φυσικά. Θα πρέπει να προχωρήσουν σε υποβολή αιτήσεων με τη διαδικασία που προβλέπεται στο site μας κτλ. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε ανοιχτές εργολαβίες, ώστε να μην ελπίζουμε ούτε μία αίτηση να μην μείνει ακάλυπτη μέχρι να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα επέκταση του δικτύου. Mm-hmm. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ένωση των ΣΕΡΕΟΝ, της ΣΕΡΕΣ, είστε ικανοποιημένος mm-hmm. από την ανταπόκριση των ΣΕΡΕΟΝ και όχι μόνο?
Κοιτάξτε, να το πω διαφορετικά. Το δίκτυό μας έχει δυνατότητα να συνδέσει ακόμα αρκετούς πολίτες και επαγγελματίες των ΣΕΡΟΝ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συνεχείς ενάρξεις και αναβολές των έργων, δεν θέλω να πω τώρα ότι ήταν θέμα διεφαλαιών διοικήσεων κτλ. Νομίζω δεν προσφέρει τίποτα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτό το γαϊτανάκι των ενάρξεων και μη ενάρξεων μπορεί να έχει απογοητεύσει και τον κόσμο, να τον αποθάρρυνε, να θεωρούσε ότι και να κάνει αίτηση δεν πρόκειται να έρθει το αέριο. Τώρα εγώ σας εγγυώμαι και το λέω και δημόσια ότι δεν θα υπάρξει αίτηση επί του υφιστάμενου δικτύου, η οποία δεν θα μετατραπεί πολύ σύντομα σε σύνδεση. Μάλιστα. Άρα επομένως όλο το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τις συνδέσεις και στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που μας παρακολουθούν, κύριε Τσάκα. Εκεί τα πράγματα πώς είναι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη? Θα ακολουθηθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Είναι στην αντίστοιχη οριμότητα τα έργα και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και εκεί μέσα στις αρχές του μήνα ελπίζουμε θα δημοπρατήσουμε τα έργα. Και εκεί είναι αλήθεια, θα πάμε και σε περιοχές που δεν υπήρχε δίκτυο μέχρι σήμερα. Οπότε θα είναι μια μεγάλη αλλαγή για, για τους πολίτες και τους επαγγελματίες, γιατί η εξοικονόμηση που θα επέλθει για τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες, κυρίως που θα συνδεθούν στα δίκτυά μας, θα είναι πολύ σημαντική και άμεσα θα αποτυπώνεται στην τσέπη τους. Δεν είναι μια επένδυση ή μια κίνηση που λες ότι σε 5 ή 10 χρόνια θα μου αποφέρει κάτι. Από τον πρώτο μήνα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες, που ξέρουμε όλοι πόσο ανάγκη το έχουν, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η συνεργασία με τους φορείς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πολύ καλή, έτσι δεν είναι? Η συνεργασία μας είναι καλή. Κάθε συνεργασία έχει και καλές στιγμές και κακές. Εμείς κρατάμε μόνο την διάθεση που έχουμε κατόρθωθεν για να υλοποιηθούν τα έργα και θεωρούμε ότι και οι διαχειριστικές θα προσπαθήσουν να επιταχύνουν τώρα τις διαδικασίες και να μην προκληθεί κάποια άλλη επιβράδυνση και να προχωρήσουμε στα έργα με όλους τους φορείς, και το εννοώ πραγματικά, δηλαδή εμείς. Και γι' αυτό έτσι μας εξέπληξε και λίγο μια προχθεσινή ανακοίνωση του Πνευματικού ΣΕΡΟΝ. Εμείς θέλουμε κοντά μας όλους τους φορείς επαγγελματιών, τις δημοτικές αρχές, τις περιφερειακές. Είναι ένα έργο που δεν υλοποιεί κάποια ιδιωτική εταιρεία με στόχο το κέρδος της. Είναι ένα έργο που υλοποιείται κυρίως με κοινωνικά κριτήρια, να καταφέρουμε να φέρουμε φτηνή ενέργεια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και εν συνεχεία και στις λοιπές περιοχές. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε με όλους όσο δυνατόν καλύτερη σχέση, και γι' αυτό η ανακοίνωση προχθές του επιμελητηρίου είναι αλήθεια λίγο μας ξάφνιασε, γιατί εμείς δεν έχουμε την εικόνα που μετεφέρθηκε ότι υπάρχει κόσμος που επιζητά να συνδεθεί και δεν συνδέεται κτλ. Και θα παρακολούσα και μέσω της εκπομπής σας και του σταθμού σας. Άμεσα όποιος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση να απευθυνθεί στην εταιρεία μας, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την εικόνα που μεταφέρθηκε. Προσωπικά αγγιώμαι ότι θα επιληθεί το όποιο πρόβλημα μπορεί να υπήρξε, αν υπήρξε. Κύριε Τσάκα, θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά τις επόμενες εβδομάδες. Και εγώ θα χαρώ σύντομα να τα πούμε. Και να καταγράψουμε και την επίσκεψή σας και τα θετικά μηνύματα τα οποία θα μας παρουσιάσετε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Γεια σας. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συνεδρίασε στο Διοικητήριο. Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη ΣΕΡΟΝ, του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής στο Διοικητήριο. Μεταξύ των 37 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονταν και εγκρίθηκαν 7 θέματα της Περιφερειακής Ενότητας των ΣΕΡΟΝ. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά και τι δηλώσεις ακολούθησαν στη συνέχεια. Στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Οικονομική Επιτροπή είχε άρωμα ΣΕΡΟΝ, αφού το 1/3 των θεμάτων αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα. Πρόκειται για σημαντικά έργα, μεταξύ αυτών και αντιπλημμυρικά,
ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ξηρών Παναγιώτης Πυρόπουλος σε δήλωσή του. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι το έκθεμα, μια και ρωτήσατε, είναι 30 τόσα θέματα. Το 1 τρίτο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών. Σήμερα δηλαδή έχουμε εμείς την πρωτοκαθεδρία. Είναι σημαντικά έργα, μεγάλα έργα, ουσιαστικά έργα που λείπανε από την Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι ισχύει αυτός ο νόμος των δημοσίων έργων που καθυστερεί πάρα πολύ τις διαδικασίες. Αυτό είναι που μας τρομάζει και μας φοβίζει και το αίτημά μας πάντοτε ήταν, γιατί ο εχθρός μας αυτή τη στιγμή πραγματικά ο μεγαλύτερος είναι η γραφειοκρατία. Και θα θέλαμε η κυβέρνηση να δώσει απάντηση όσον αφορά στο νόμο με τα δημόσια έργα, να είναι συγκεκριμένος με χρονικά διαστήματα τα οποία να είναι ακριβή και σύντομα. Να σας πω ένα συγκεκριμένο, ένα έργο που αφορά πολύ κόσμο, είναι 700.000 ευρώ που είναι για διαγραμμίσεις. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό είμαστε πίσω. Έχει ένα μεγάλο έργο που είναι για την αλλαγή των πινακίδων. Είναι νομίζω γύρω στις 450.000 ευρώ. Πρέπει να αλλάξουν οι πινακίδες, πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να αλλάξουν οι μπάρες εκεί όπου είναι κατεστραμμένες. Έχουμε σε εξέλιξη τον καθαρισμό των χόρτων και των δέντρων, που και σε αυτά έχουμε μείνει πίσω. Εγώ ξέρετε, δεν θέλω ούτε να κρύβομαι, ούτε να. Αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που ονειρευόμαστε, εφόσον μπούμε σε μια κανονικότητα, διότι από τις αναλήψεις είπατε ένα χρόνο. Δεν είναι ένας χρόνος, είναι λίγοι μήνες. Και δεν το λέω αυτό ως δικαιολογία, γιατί από το μεγάλο ζόρι όσον αφορά την πανδημία το τράβηξε η κυρία Αϊδονά, διότι όπως καταλαβαίνετε, εκεί φάνηκε ποιος έχει αντανακλαστικά και εκεί μπορώ να σας πω ότι είμαι περήφανος, διότι η Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών και φυσικά όλη η Κεντρική Μακεδονία δεν έμεινε πίσω και το ξέρετε πολύ καλά. Κανέναν δεν αφήσαμε και στηρίξαμε, παρότι δεν ήταν η υποχρέωσή μας. Εμείς όμως είμαστε το κράτος και θέλουμε να είμαστε απέναντι στους πολίτες και σταθήκαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Η συνεδρίαση αυτή ήταν η πρώτη διαζώσης μετά την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Μεταξύ των 37 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονταν και εγκρίθηκαν 7 θέματα για την Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών, μεταξύ των οποίων ήταν τα εξής: έγκριση κατά κύρωση του διαγωνισμού του έργου αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμού Στριμώνα στο τμήμα Θολός Πεθελινός, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου αποκατάσταση οδικής ασφάλειας, προϋπολογισμού 480.000 ευρώ. Έγκριση διακήρυξης του έργου συντήρηση του οδικού άξονα Ξηρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Νέας Ζύχνης, προϋπολογισμός 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο άρση κινδύνου πρόκλησης πλημμυρών με αποκατάσταση φθορών σε αναχώματα του ποταμού Στριμώνα, προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά μετά από 3 μήνες που συνεδριάζουμε ως Οικονομική Επιτροπή, είτε διαπεριφοράς είτε με τηλεδιάσκεψη, που γίνεται ζωντανά. Έστω και λαμβάνοντας όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε μια σωστή συνεδρίαση δίχως κινδύνους. Το να είμαστε πάλι κοντά όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που συμμετέχουμε στην Οικονομική Επιτροπή μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι πηγαίνουμε προς μια κανονικότητα και αυτό είναι το αισιόδοξο και το ευχάριστο. Έχουμε αρκετά θέματα να πάρουμε αποφάσεις σήμερα, ξεπερνάνε τα 30. Πραγματικά πολλά θέματα, το 1 τρίτο περίπου των θεμάτων αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών. Εμείς συζητάμε τα αιτήματα των περιφερειακών ενωτήτων. Κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών με τις υπηρεσίες της και με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν δουλεύαν όλοι οι υπόλοιποι. Δουλεύαν εκ περιτροπής, δουλεύαν στο σπίτι. Δεν ήταν οι ομαλές συνθήκες. Δούλεψε η Περιφερειακή Ενότητα Ξηρών και αναδεικνύει τα θέματα τα οποία την απασχολούν και τα στέλνει για να πάρουμε αποφάσεις. Περισσότερα άτομα, κυρίες και κύριοι, επιτρέπονται στο αυτοκίνητο με νέα απόφαση για τις μετακινήσεις. Μέχρι σήμερα μπορούσαν να εισέρχονται σε κάθε γιοταχή έως 3 άτομα. Αυτό από σήμερα αλλάζει. Τα επιτρεπόμενα άτομα αυξάνονται κατά 1, δηλαδή ο οδηγός και 3 ακόμη μέσα στο όχημα και επίσημα πλέον 4 άτομα σε γιοταχή. Πάμε να δούμε όμως και τις αλλαγές που θα υπάρξουν και στα ταξί. Αλλάζουν τα μέτρα προστασίας σε επιβατικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με τη νέα ΚΙΑ που αφορά στους κανόνες στήρησης αποστάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Βάσει των νέων κανόνων σε επιβατικά τόσο ιδιωτικής όσο και επαγγελματικής χρήσης, δηλαδή ταξί, επιτρέπεται να επιβιβάζονται έως και 3 άτομα πέραν του οδηγού από τα 2 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Οι κανόνες ισχύουν έως και τις 12 Ιουλίου, οπότε και θα επανεξεταστεί το πλαίσιο. Έχουμε νέα οδηγία. Από τις 28 του μηνός μπορούν να μπαίνουν 3 άτομα μέσα στο ταξί από 2 που ήταν.
Βέβαια όλοι με μάσκα υποχρεωτικά. Από χθες με τα νέα μέτρα ανέβηκε σε άλλο ένα άτομο. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε 3 άτομα πλέον μέσα στο ταξί. Τα 2 προφανώς θα κάθονται πίσω για να μην υπάρχει και για να έχουν και μια μικρή απόσταση. Και το 3 μπροστά. Η χρήση μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό είναι υποχρεωτική στις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα. Για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες. Το μέλλον δυσίωνο, γιατί ενώ είχαμε πάρα πολλές υποσχέσεις από όλες τις αρχές, βλέπω ότι οι έλεγχοι που γίνονται και από τους φορείς για τον κορονοϊό και από την τροχέα αλλά και από το Δήμο δεν έχουμε την αντιμετώπιση που θα θέλαμε να έχουμε. Μας πιέζουν πάρα πολύ και κάποιο πρόστιμο σε έναν συνάδελφο αυτήν την εποχή είναι θανατηφόρο. Δέχεστε δηλαδή τακτικούς ελέγχους? Δεχόμαστε ελέγχους, ναι, πάρα πολύ αυστηρούς και είναι πιο οδυνηροί από τον κορονοϊό. Έχουν πέσει έτσι αρκετά πρόστιμα? Δυστυχώς ναι. Και θεωρείτε ότι ήταν και λίγο άδικα δηλαδή αυτά τα πρόστιμα? Άδικα δεν είναι, λύσεις δεν υπάρχουν. Συνέχεια στο δελτίο μας, την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κάνει νόμο του κράτους το νομοσχέδιο για τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις εξέφρασε πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι αν δεν υπάρχει συνένεση θα προχωρήσουμε το νόμο μόνοι μας ασυζητητή. Θα μείνουμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Δημήτρη Μπράτη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μπράτη, καλό βράδυ από τις ΣΕΡΕΣ. Καλό σας βράδυ, κύριε Κώτα. Λοιπόν, έχουμε το σχέδιο νόμου σχετικά με τις διαδηλώσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα περιοριστούν. Πώς σχολιάζει η ΑΔΕΔΗ τα όσα ανακοινώνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η ΑΔΕΔΗ έχει ήδη τοποθετηθεί στο θέμα εδώ και μερικές μέρες. Έχουμε πει ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά περιορίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και δημιουργεί ζητήματα στις ελεύθερες συγκεντρώσεις και τις πορείες που κάνουν εργαζόμενοι στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που είχε η ελληνική κοινωνία και γενικότερα οι πολίτες ήταν το ζήτημα ότι δημιουργούνταν προβλήματα από τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Εξάλλου, όσοι ζούμε στην Αθήνα, βλέπουμε αυτές τις μέρες ένα απίστευτο αλαλούμε εξαιτίας των παρεμβάσεων στο κυκλοφοριακό. Εντάξει, αυτό είναι βέβαια άλλο θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Το μεγάλο περίπατο λέτε, ναι. Εντάξει, προσωπικά εγώ συμφωνώ με οτιδήποτε δίνει χώρο στους πεζούς, αλλά ζούμε μία ταλαιπωρία, οι οδηγοί ζουν μία ταλαιπωρία εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Mm-hmm. Εάν το δικαίωμα περιορίστηκε ήδη το δικαίωμα της απεργίας, προσέξτε τώρα, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει πράγματα που πραγματικά παραπέμπουν σε άλλες εποχές, όσο και αν δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά. Δηλαδή λέει ότι από κάθε οργάνωση θα υπάρχει ένας οργανωτής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πορεία, από πριν θα ενημερώνει την ασφάλεια, την αστυνομία, πού θα πάει και τι θα κάνει και θα είναι υπεύθυνος και για τυχόν φθορές. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα όλα αυτά τα πράγματα, μια οργάνωση, ακόμα και μια τριτοβάθμια οργάνωση, πόσο μάλλον οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις και οι δευτεροβάθμιες, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε, αυτά τα διαδικαστικά που είναι και ουσιαστικά καταργούν εν πολύ στο δικαίωμα ελεύθερη συνάθρηση και των πορεών. Δεν σημαίνει ότι αυτό, εξάλλου οι εργαζόμενοι δεν είμαστε, αν θέλετε, έξω από την κοινωνία και ότι έχουμε θέματα να δημιουργούμε κάθε φορά στους πολίτες θέματα και με το κυκλοφοριακό και με όλα αυτά. Μόνοι μας, όταν δεν είμαστε πολλοί, καταλαμβάνουμε ή το πεζοδρόμιο ή τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, αλλά το να νομοθετείτε αυτό πραγματικά τώρα, τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, να λέμε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα η ελληνική κοινωνία είναι αυτό, νομίζω ότι είναι υπερβολικό και πιστεύω ότι αυτό που βγάζει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αν θέλετε, έτσι προς τα έξω θα το περάσουμε και χωρίς συνένεση. Έχω να πω ότι πάρα πολλοί νόμοι στο παρελθόν πέρασαν χωρίς συνένεση, αλλά από αυτούς τους νόμους που πέρασαν χωρίς συνένεση, πάρα πολύ λίγοι ισχύουν. Κύριε Πράτη, το ερώτημα είναι, το θέσατε κι εσείς, γιατί τώρα, δηλαδή
τι θέλει να προλάβει η κυβέρνηση, γιατί ακούμε και εδώ σε τοπικό επίπεδο, ίσως να προλάβει τον οδοστρωτήρα, λέγεται, που θα έρθει από τον Σεπτέμβρη και δεν θέλει να υπάρχουν κινητοποιήσεις για αντιδράσεις ομάδων και φορέων. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τώρα τι θα γίνει τον Σεπτέμβρη. Σίγουρα, εγώ θα σας πω ότι εμείς και μεθαύριο έχουμε Γενικό Συμβούλιο. Ναι. Το θέμα είναι ότι ρίχνει λάδι, αν θέλετε, σε μια φωτιά που σιγοκαίει με βάση αυτό τώρα. Γιατί δημιουργεί πραγματικά ένα μέτωπο με όλους τους εργαζόμενους, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς στο Γενικό Συμβούλιο της Παρασκευής που έχουμε θα το συζητήσουμε το θέμα, θα αποφασίσουμε κινητοποιήσεις και για αυτό το θέμα. Και θα έλεγα ότι και η σημερινή συγκέντρωση που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, και αν θέλετε η ανέτεια επίθεση που έγινε από πλευράς των ΜΑΤ στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ να χτυπηθεί. Ήμουν μπροστά όταν έγινε το επεισόδιο. Δείχνει έναν, αν θέλετε, κλιμακούμενο αυταρχισμό από πλευράς κυβέρνησης. Είχαν κλείσει το δρόμο μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτι που δεν έκλεινε ποτέ. Έναν κλιμακούμενο αυταρχισμό που σίγουρα δεν οδηγεί σε καλές καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό, αν θέλει να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα πρέπει να καλέσει όλα τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου. Ευτυχώς η Χρυσή Αυγή πλέον δεν είναι. Να καλέσει όλα τα πολιτικά κόμματα και να κάνει έναν ευρύτατο διάλογο και τα συνδικάτα. Αν θέλει πραγματικά να μπουν κάποιοι στοιχειώδη κανόνες, ήδη εμείς εφαρμόζουμε αυτούς τους κανόνες. Συνεννοούμαστε πάντα με τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων, τους λέμε από πού θα πάει η πορεία, κάθε φορά τους το λέμε αυτό. Μόνοι μας κάνουμε στην άκρη όταν δεν είμαστε πολλοί. Συνεννοούμαστε σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τώρα, εκ των προτέρων, να ενημερώνει την ασφάλεια για το πόσο ακριβώς θέλει, θα κάνει λέει η εκτίμηση. Θα κάνει λέει η αστυνομία και εκτίμηση του αριθμού των διαδηλωτών και ανάλογα θα δίνει άδεια ή όχι. Δηλαδή θα προβλέπει η αστυνομία πώς θα μαζευτούν σε κάθε συγκέντρωση. Ήδη ο κύριος Χρυσοχοίδης έκαμε ένα βήμα πίσω απόψε, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, είπε ότι δεν αφορά τις τριτοβάθμιες οργανώσεις αυτό, δεν αφορά το ΠΑΜΕ. Πάει δηλαδή να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας και να πει ότι δεν θα είναι έτσι όπως το σκεφτόταν. Σε κάθε περίπτωση όμως η αντίδραση η δική μας, κύριε Κότα, θα είναι κάθετη πάνω σε αυτό. Διαβάσαμε επίσης ότι θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Εντάξει. Τώρα δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή, να γίνουν. Ας υποθέσουμε κλείνει μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι αποφασίζουν την επόμενη μέρα να κάνουν μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Η έγνοια θα είναι να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την πορεία τους. Εντάξει. Κύριε Μπάτη, θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κότα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Συνεχίστηκαν και σήμερα Τρίτη οι συνθήκες καύσωνα σε όλη την χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμα και τους 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Σε υψηλά επίπεδα βρέθηκε και το θερμόμετρο στις Σέρρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει στις 4 το μεσημέρι στους 37 βαθμούς. Συνεχίστηκαν και σήμερα Τρίτη οι συνθήκες καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιοχές. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το θερμόμετρο στις Σέρρες, με τη θερμοκρασία στις 4 το μεσημέρι της Τρίτης να φτάνει τους 37 βαθμούς. Ο κύριος Αναστασιάδης συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εμφάνιση των υψηλών θερμοκρασιών και από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, εφίσταται η προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν. Όντως, αυτές τις ημέρες δείχνει ότι θα έχουμε ένα μίνι καύσωνα. Προφανώς μπήκαμε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, φαντάζομαι, Ιούλιο και Αύγουστο. Τα λέμε κάθε χρόνο. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας είναι να πίνουμε άφθονα υγρά. Έτσι, κυρίως νερό, χυμούς και άφθονα υγρά όσο μπορούμε. Τα νεπνευματώδη ποτά, καλό είναι το καλοκαίρι να τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Έτσι, γιατί το αν πίνουμε αυξημένες ποσότητες νεπνευματώδη ποτών είναι χειρότερο για τον οργανισμό. Άρα, άφθονα υγρά, λαχανικά αρκετά, ελαφριά διατροφή, ελαφρύ ντύσιμο, έτσι, καπέλο, γυαλιά ηλίου οπωσδήποτε, για προφύλαξη από τα μάτια. Και όπου χρειάζεται, όπου εκτιθέμαστε αρκετή ώρα στον ήλιο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Γιατί ξέρουμε ότι ο ήλιος στην κτηνοβουλία στο δέρμα πολλές ώρες μπορεί να δημιουργήσει διάφορα καρκινώματα, ειδικά το μελάνωμα, που είναι το πιο επικίνδυνο καρκίνος.
Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακά, καπέλο, γυαλιά, ελαφρύ ντύσιμο, άφθονα υγρά και ελαφριά διατροφή, να μην παραφορτώνουμε τον οργανισμό με βαριά τροφή τώρα το καλοκαίρι. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους των Σερών, οι περισσότεροι των οποίων λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Παίρνουμε, μάσκες βάζουμε, γάντια βάζουμε, έχουμε για τα χέρια απ' όλα. Αντιλιακό χρησιμοποιείτε? Βέβαια και αντιλιακό χρησιμοποιάμε. Και για αντιλιακή χρησιμοποιάμε, για όλα. Καλοκαίρι είναι και πρέπει να είναι ζέστη. Βάζετε και αντιλιακή για προστασία? Έχουν τα γυαλιά που βάζετε. Τα και τίποτα. Και το καπέλο, έτσι. Ναι. Για τον ήλιο, πολύ ζεστή πρέπει, δεν ξέρω τι να σας πω. Βγάτε καπέλο. Βέβαια, για την προστασία. Το κεφάλι, γιατί η ζέστη είναι πολύ κακά. Κακός ιός είναι. Πέστε μου. Για πείτε μου λίγο, αντιλιακή βάζετε? Ναι, αλλά τώρα από τη βία μου να φύγω στο σπίτι, από το σπίτι να έρθω στη λαϊκή, δεν βάζω, ναι. Όταν βγαίνω έξω, ναι. Τα γυαλιά ηλίου. Καπέλο δεν παίρνουμε γιατί έχει σκιά ακόμα πολύ. Αντιλιακή χρησιμοποιούμε. Εννοείται. Εκτός την αντιλιακή, προσέχουμε να είμαστε λίγες ώρες στον ήλιο. Αποφεύγουμε τις πολλές ώρες. Κάθε Σάββατο στις 10 στις τηλεεπιλογές, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται τα νέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε Σάββατο στις 10. Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι ΣΕΡΕΙ, κυρίες και κύριοι καταναλωτές, στη λαϊκή αγορά, αφού για ακόμα μία τρίτη πραγματοποίησαν τις αγορές τους. Όπως λένε, στη λαϊκή βρίσκουν ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές. Για ακόμα μία τρίτη φαίνεται πως οι πολίτες των Σερών προτίμησαν τη λαϊκή αγορά για να κάνουν τις αγορές τους. Οι ΣΕΡΕΣ και οι ΣΕΡΕΙ τονίζουν ότι σε αυτή μονάχα βρίσκουν προϊόντα σε αρκετά χαμηλές τιμές. Κατά τα λοιπά, τα μέτρα πρόληψης ενάντια του κορονοϊού τηρούνται σε μεγάλο βαθμό κυρίως από τους παραγωγούς και ίσως λιγότερο από τους καταναλωτές. Πάντως στη λαϊκή αγορά Σερών υπάρχει επάρκεια φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων σε πολύ καλές τιμές, όπως λένε και οι παραγωγοί. Καλές είναι οι τιμές. Ο κόσμος δεν πολύ βγαίνει όξο. Φοβάται. Το βλέπετε τον κόσμο λίγο μαζεμένο? Βέβαια και πολύ μαζεμένο. Και μέσα στο σπίτι που είμαστε ακόμα, όλο καθαρίζουμε, όλο πλένουμε, όλα να είναι καθαρά. Από εδώ που μπήκαμε βλέπω αερωμένοι είναι οι μικροπολίτες. Ρίξατε και καμιά τιμή έτσι στις τιμές? Οι τιμές είναι ωραίες. Είναι ωραίες. Ωραίες. Όσο πάνω πέφτουν οι τιμές από ό,τι βλέπω. Ωραία. Ειδικά στη ντομάτα και πιπέρια, στα ζαρζαβατικά δηλαδή. Βλέπω ότι είναι πεισμένη η τιμή. Η λαϊκή είναι πολύ καλή. Έχει χαμηλές τιμές έχει σήμερα. Και κόσμο έχει, πώς το βλέπετε? Κόσμο έχει, ναι, το βλέπω. Έχει χαμηλές τιμές, είναι καλά. Πρέπει να γυρίσεις λίγο τη λαϊκή, να το ψάξεις. Και βρίσκεις και προϊόντα καλά και φθηνά. Για πείτε μου λίγο τώρα, εδώ οι τιμές στη λαϊκή κάνετε καμία? Ακόμα τώρα μπορείς μπαίνω. Κόσμο βλέπετε πώς το είναι? Βλέπω, αλλά ξέρω, δεν ξέρω τώρα μέσα μπαίνω, δεν ξέρω. Οι τιμές πώς ήταν στη λαϊκή? Καλές. Καλές, ναι, μισό ευρώ πιπεριές εδώ, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Supermarket Kansas, κάθε μέρα κοντά σας, με εκπληκτικές προσφορές και το καλοκαίρι. Παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη, 4 λίτρα, τα 2 τεμάχια, μόνο 21,90. Φέτα Πόπο Λίμπου, το κιλό, μόνο 6,60. Το διαλεγμένο ρύζι Καρολίνα Σερών, 1 κιλού, μόνο 1,39. Παγωτό Σερών με κατσικίσιο γάλα ημέρας, 2 λίτρα, μόνο 5,80. Και ακόμα, μαλακτικό ρούχον Βέρο, 3 λίτρα, μόνο 3 ευρώ. Και αφρόλουτρα Palmolive, 650 και 750 ml, στη μισή τιμή. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. Εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών που συνεδριάζει αυτή την ώρα στην ΚΕΔΙΣ, παρουσία βεβαίως και των τηλεοπτικών καμερών έτσι ώστε να καταγράψουμε την πρώτη συνεδρίαση με ανοιχτές πόρτες μετά τον κορονοϊό, συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και ευτυχώς
από ό,τι λέει οι πληροφορίες μας, πάει καλά η συνεδρίαση. Ο Δήμος Συντικής. Θα δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο προέκυψε και ψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα κατά πλειοψηφία. Αναστολή λειτουργίας για τους μικροπολιτές οι οποίοι χρωστούν στο Δήμο. Μαζί μας βρίσκεται τηλεφωνικά η Επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, η κυρία Μαρία Ιωαννίδου, για να δούμε το θέμα πώς έχει και το τι ακριβώς συνέβη. Κυρία Ιωαννίδου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Κώτα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η συνεδρίαση κυλά ομαλά, έτσι. Δεν υπήρχαν προβλήματα όπως στις αρχές. Πέρα από το γεγονός της συνηθισμένες αντιδράσεις και χουντικές αντιδράσεις και συμπεριφορές χουντικές του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα άλλα κυλάνε ομαλά. Γιατί χουντικές, τι έγινε πάλι? Διότι δεν δίνει το λόγο, δεν αφήνει να ολοκληρώσουμε συνηθισμένες πρακτικές και τακτικές. Μάλιστα. Τώρα, τι έγινε, ψηφίστηκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε να κάνει με την αναστολή εργασιών στους μικροπολιτές. Πώς έγινε το πράγμα? Κύριε Κώτα, την Παρασκευή λάβαμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα αφορούσε αυτό το λεξίο, ότι σύμφωνα με νόμο του κράτους, και το τονίζω αυτό το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό, για να ξεκαθαρίσουμε πλέον ότι η τοπική διοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση, αλλά είναι άμεσα εξαρτώμενη από το κράτος. Ήρθε λοιπόν σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όποιοι μικροπολιτές των λαϊκών αγορών χρωστούν πάνω από 2 μήνες τέλη κοινόχρηστων χώρων, θα γίνεται προσωρινή, κατά την άποψή τους, αναστολή εργασιών. Δηλαδή δεν θα τους επιτρέπεται το δικαίωμα να μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι να μπορέσουν να πληρώσουν αυτό το ποσό το οποίο οφείλουν προς το Δήμο. Εδώ εμείς καταγγείλαμε από την αρχή και ήρθαμε σε επαφή με το Σωματείο των Μικροπολιτών και λέγοντας και διατρανώνοντας αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο ότι πείτε μου κύριε Κώτα, ποιος και προ-κορονοϊού ή και μετά-κορονοϊού, πόσο μάλλον δεν σε μια δύσκολη περίοδο, ήταν σε καλή κατάσταση. Ποιος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν στενάζει ο ελληνικός λαός? Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση που περνάει ο ελληνικός λαός, μέσα σε αυτήν βιώνουν και οι μικροπολιτές με τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι οποίοι δεν μπορούν να καταβάλουν τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Γίνεται, κύριε Κώτα, προσπαθούν να περάσουν μια άποψη ότι από άποψη δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει και ότι τους έχουμε πει επανειλημμένες φορές. Είναι πατακτήδες δηλαδή. Αυτό. Δεν μ' αρέσει να τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Θα χρησιμοποιήσω εγώ, κυρία Ιωαννίδου. Είναι μπαταχτήτες, δεν πληρώσαν τα τέλη, τα δημοτικά. Δεν μπορούν, και ενώ πάρα πολλές φορές και με προφορικές προειδοποιήσεις και με διαζώσεις συναντήσεις τους έχουν ειδοποιήσει για όλη αυτή την κατάσταση, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να συνομορφωθούν. Και εγώ ερωτώ και λέω, οι χιλιάδες κόσμοι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, οι χιλιάδες κόσμοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, και αυτοί είναι μέσα σε αυτό το σύνολο, είναι αδαείς και απέδευτοι δηλαδή το σύνολο του ελληνικού λαού, και δεν μπορούν να αναπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και μέσα σε αυτούς είναι και οι μικροπολιτές. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα αυτή τη στιγμή, το οποίο απορώ, κύριε Κώτα, πώς αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που όλοι το ψήφισαν πέραν της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία όχι απλά δεν το ψήφισε, αλλά πρότεινε και πάγωση, το να παγώσουν οι οφειλές αυτή τη στιγμή, γιατί η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή για όλο τον ελληνικό λαό, και μέσα σε αυτούς εμπεριέχονται οι μικροπολιτές, είναι ένα επικίνδυνο πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν θα μείνει μόνο στο Δήμο Συντικής από την ώρα που είναι νόμος του κράτους, θα προχωρήσει και σε άλλους Δήμους. Κυρία Ιωνίδου, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό αφορά ποιους μήνες? Οι επιβεβαιωμένες οφειλές ήρθαν μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου του 2020. Άρα δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αυτό το δίμηνο. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Αυτά λογικά τα ποσά έχουν περιέλθει από προηγούμενους μήνες. Ο νόμος όμως πατάει στο γεγονός ότι όποιος δεν έχει εξοφλήσει υποχρεώσεις του πάνω από 2 μήνες, αμέσως γίνεται αναστολή των εργασιών. Και για πόσα χρήματα μιλάμε, παράδειγμα? Υπάρχουν και μικρά ποσά, κύριε Κώτα, μέσα σε αυτά. Δηλαδή? Υπάρχουν και μικρά ποσά. Δεν έχει σημασία να αναφερθούμε στα χρήματα τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναφερθούμε στο βασικό, το οποίο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ακόμα και για 40 ευρώ, για 30 ευρώ, για 20 ευρώ. Και για 78 ευρώ έχει έρθει, θα έρθει η αναστολή μέσα σε αυτούς. Μάλιστα. Και για 78 ευρώ. Το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε την ουσία. Το ότι αδυνατούν να πληρώσουν. Έχουν υποστεί και μέσω κορονοϊού μια κατάσταση στην οποία είδατε και το προηγούμενο διάστημα τι απαιτούσαν, ότι δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους. Ακόμα, κύριε Κώτα, και ο Δήμος Σερών, ο οποίος πήρε αγόρα στα εμπορεύματα, σήμερα είδε δημοσίευμα στο οποίο έγραφε ότι δεν τους έχει πληρώσει ακόμα. Τα εντάλματα πριν από λίγο, από ό,τι ενημερώθηκα, έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Μετά από κινητοποίηση των ίδιων και μετά από καταγραφή των ίδιων. Αν δηλαδή δεν έβγαιναν να το πούνε, δεν θα πληρωνόντουσαν.
Μάλιστα. Δεν είναι αυτονόητο, κύριε Κώτα, αυτό το πράγμα. Συν το γεγονός ότι μιλώντας με τους μικροπολιτές σήμερα λοιπόν στο παζάρι της, στη Λαϊκή των Σερών, μας έλεγαν ότι πληρώνουν αυξημένα τέλη στο Δήμο Συντικής πιο πάνω και από το Δήμο Σερών. Μάλιστα. Πληρώνουν 360 ετησίως για την Λαϊκή της Ροδόπολης, κύριε Κώτα. Την ίδια στιγμή που επίσης να ξέρετε ότι πάλι ήρθε απόφαση, πρόταση, εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συντικής, η οποία λέει ότι ο νόμος λέει ότι δεν μπορούν να μειωθούν τα δημοτικά τέλη πέρα, τα τέλη κοινόχρηστο χώρο, πέραν των 2 μηνών, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος, που υπήρχε ο κορονοϊός. Και εγώ ρωτώ, πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κώτα? Ποιος θα τους σκεφτεί αυτούς τους ανθρώπους? Εσείς ζητήσατε να παγώσει αυτή η. Να παγώσουν οι οφειλές. Να παγώσουν οι οφειλές και προφανώς και να μην ψηφιστεί το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Φυσικά εννοείται και αντιπροτείναμε να παγώσουν οι οφειλές και υπουδενή λόγο δεν το δέχτηκαν. Παρόλο που είχαν έρθει σε συνεννόηση με το Σωματείο των Μικροπολιτών το πρωί και τους διαμήνυσαν ψέματα ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν μια παράταση και όλα τα συναφή. Και κάτι τελευταίο θέλω πριν σας αποδεσμεύσω. Εσείς νομίζω τις προηγούμενες ημέρες είχατε καταθέσει ένα θέμα για συζήτηση που είχε να κάνει με την αγροτική οδοποιία στο Δήμο Συντικής. Υπήρξε ένα, το είχατε αναδείξει και σαν κανάλι το προηγούμενο διάστημα για την εξωφρενική κατάσταση την οποία βιώνουν αυτή τη στιγμή οι αγροτοκτηνοτρόφοι και στο τοπικό, και συγκεκριμένα μιλώντας γενικότερα στο Δήμο Συντικής υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις ιρλανδικές διαβάσεις στο τοπικό διαμέρισμα του Σιδηροκάστρου και όσον αφορά τη διάνοιξη και συντήρηση των δρόμων των ανωπορωίων. Μιλήσαμε τους κτηνοτρόφους, τους καλέσαμε, υπέγραψαν, τους είπαμε να το βάλουμε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά και από δικό τους αίτημα, το οποίο δεν είναι τωρινό, κύριε Κώτα. Χρόνια φωνάζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλάνε το γάλα με τα χέρια για να μπορέσουν να το πάνε στο βιτιοφόρο, το οποίο δεν μπορεί να μεταβεί στους χώρους εργασίας τους όταν βρέχει και πλημμυρίζει ο δρόμος εκεί πέρα. Και τι έγινε, το συζητήσατε σήμερα ή όχι? Όχι, κύριε Κώτα, μας αρνήθηκε να το βάλουνε. Δεν το έβαλαν, κύριε Κώτα. Διανύουμε μια χούντα στο Δήμο Συντικής και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Έτσι συμπεριφέρονται απέναντι στα προβλήματα των δημοτών του Δήμου Συντικής. Στο λαό του Δήμου Συντικής, κύριε Κώτα. Βαριές εκφράσεις. Χρησιμοποιούν τους νόμους του κράτους, ναι, όταν τους βολεύει για να περνάνε αντιλαϊκές αποφάσεις, και απ' την άλλη οποιαδήποτε κίνηση υπάρχει η οποία θα σταθεί στο πλευρό και θα παλέψει μαζί με τους δημότες του Δήμου Συντικής, την καταπνίγουνε. Μάλιστα. Και όχι απλά την καταπνίγουνε, διαρρέουν και ψέματα συγκεκριμένοι άνθρωποι, κύριε Κώτα, και το καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί τους αποθάρρυναν λέγοντας τους ψέματα. Όταν λέτε διαρρέουν ψέματα, τι ψέματα? Διαρρέουν ψέματα εκεί πέρα, κύριε Κώτα, και αποθαρρύνουν τον κόσμο στο να κινητοποιηθεί και να παλέψει ενάντια και στις αποφάσεις και στις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και πόσο μάλλον δε και στις αποφάσεις του κράτους, οι οποίες είναι χαρτί, οι οποίες είναι εξακριβωμένες, αντιλαϊκές και δεν έχουν κανένα σκοπό να εξυπηρετήσουν το λαό. Μάλιστα. Όλα αυτά, κύριε Κώτα, έρχονται από νόμους του κράτους. Όταν έρχεται μια σάτα η οποία μέσα είναι πάυτοχη από το κράτος κάθε χρόνο και μέσα δεν υπάρχουν λεφτά, λένε, για τους αγροτικούς δρόμους, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, κύριε Κώτα? Ο κύριος Καραμαλής το προηγούμενο διάστημα έκανε γύρες στους δήμους για να παρουσιάσει, να πάρει προτάσεις για να κάνει εμβληματικά έργα. Ρώτησε κανέναν τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δημότες σε όλους αυτούς τους δήμους? Θα έπρεπε να τα θίξουν και οι δήμαρχοι, έτσι. Μάλλον τα αγνοούνε, μάλλον επιδεικτικά τα αγνοούνε. Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε τι γίνεται με τη Λαϊκή αγορά εκεί στη Συντική. Εμείς, κύριε Κώτα, χίλια συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο μόνο από τον πολύτιμό σας τηλεοπτικό χρόνο. Καλούμε τους μικροπολιτές σε όλες τις λαϊκές αγορές, δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει στο Δήμο Συντικής, να παλέψουν και αυτό να μην εφαρμοστεί. Τους ουσιαστικά τους πάνε στον πάτο, τους ρίχνουν στο βούρκο. Πάντως μέχρι στιγμής μόνο ο Δήμος Συντικής ψήφισε ένα τέτοιο θέμα. Δεν έπεσε κάτι άλλο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει και στους επόμενους Δήμους, κύριε Κώτα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα πάμε στην Βαβακούσα τώρα, εδώ στο Δήμο των Σερών. Ο ΔΔΕ αντικατέστησε φωλιά πελαργών στο χωριό της Βαβακούσας. Μετά τις τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαν σημειωθεί, είχε σαν αποτέλεσμα μια οικογένεια νεαρών πελαργών να μείνουν άστεγοι, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν και κατέστρεψαν τη φωλιά τους.
Ο ΔΔΕ, συνεχίζοντας την πάγια τακτική του να συμμετέχει ενεργά στην προστασία των πελεργών, έχει αναπτύξει μια στενή συνεργασία με τις φυλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και συμμετέχει στις προσπάθειες προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας μας. Πάντοτε η εταιρεία ΔΔΕ, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης που έχει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς και προστασίας του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας του νομού Σερών, συνδράμει άμεσα, θα έλεγα, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε ως φυλοζωικός όμιλος Σερών, ως εθελοντές. Για την προστασία των πελαργών, σήμερα το πρωί, στο χωριό Βαβακούσα και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από τον διευθυντή της ΔΔΕ νομού Σερών, Δημήτρη Πολυμέρη, σε συνεργασία με τον φυλοζωικό όμιλο Σερών και την οργάνωση Κτηνίατρη σε δράση, έγινε τοποθέτηση τεχνητής πελαργοφωλιάς. Μετά τις τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαν σημειωθεί, είχε σαν αποτέλεσμα μια οικογένεια νεαρών πελαργών να μείνουν άστεγοι, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν και κατέστρεψαν τη φωλιά τους. Τα μικρά πελαργάκια, 4 στον αριθμό, έπεσαν και τραυματίστηκαν. Το ένα εξ αυτών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τα υπόλοιπα 3 όμως, χάρη στη φροντίδα των εθελοντών, ανάρρωσαν και για μεγαλύτερη ασφάλεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο περίθαλψης Δράση για την Άγρια Ζωή, όπου και θα προετοιμαστούν για το μεγάλο ταξίδι που τους περιμένει σε λίγο καιρό. Επίσης και με την οργάνωση Κτηνίατρης σε δράση, ενημερωθήκαμε εδώ από τους κατοίκους του χωριού ότι την προηγούμενη εβδομάδα, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων, υπήρξε πτώση μιας της αυτοσχέδιας φωλιάς των πελαργών. Δεν υπήρχε το προστατευτικό καλάθι που έπρεπε να υφίσταται. Έτσι, άμεσα ο διευθυντής, ο κύριος Πολυμέρης, ο οποίος ενημερώθηκε, και πρέπει να το πω και η προϊσταμένη κυρία Φότογλου, συνέδραμαν για να τοποθετηθεί. Σήμερα είμαστε εδώ για να τοποθετηθεί αυτή η φωλιά και να μπορέσουν τα πουλιά από εδώ και πέρα να είναι προστατευμένα σε κάθε καιρικό φαινόμενο. Ήταν 4. Τα μωρά είναι νεοσί, πέσαν όλα βέβαια γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν. Δυστυχώς το ένα κατέληξε λίγες ώρες μετά που το διασώσαμε γιατί είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία. Έβγαζε αίμα από το στόμα και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τα άλλα 3 όμως χαίρουν άκρας υγείας, είναι μια χαρά, τρώνε και πίνουνε, τρώνε σαρδέλες και ομοκρετάκι και είναι μια χαρά. Και ελπίζουμε, αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουν και αυτά να πετάξουν τον Οκτώβριο για τα μέρη τους. Να πούμε ότι η πρώτη μας σκέψη και το θέλω μας ήταν να τα φέρουμε πίσω στη φωλιά. Όμως επειδή έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να μην γίνονται αποδεκτά τα μωρά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα και με τις καινούργιες μυρουδιές που θα έχει τώρα το καλάθι από τους γονείς, δεν το διακινδυνέψαμε, τα στείλαμε στη δράση και εκεί θα μείνουν σε προστατευμένο περιβάλλον να παρακολουθούν τα άλλα ενήλικα πουλιά και όταν θα έρθει η ώρα θα πετάξουν και αυτά. Οι πελαργοί έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν την καινούργια τους φωλιά σε ένα διάστημα μόλις 2 ημερών. Μπορούν να κάνουν. Όμως αυτή η φωλιά δεν είναι σταθερή και βλέπετε και η προηγούμενη, παρόλο που ήταν μια φωλιά χρόνων, ετών, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι του χωριού, παρόλα αυτά το νεαρό ζευγάρι πιθανότατα δεν ήξερε να τη συντηρήσει και γι' αυτό με το πρώτο φύσμα του αέρα, με το πρώτο χάλασμα του καιρού έπεσε. Αυτό θα συμβεί και σε αυτή τη φωλιά και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε με την εταιρεία τη ΔΔΕ. Αυτό είναι κομμάτι της, του ΔΔΕ. Να πούμε εδώ ότι από τον Ιανουάριο και μετά και μόνο σε λίγους μήνες το ΔΔΕ έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 42 τέτοιες φωλιές στο νομό Σερών και είναι ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός. Όμως δεν παρεμβαίνουμε τις εποχές που υπάρχουν μέσα πουλιά. Παρεμβαίνουμε και κάνουμε αυτή την τοποθέτηση και αυτό έχουμε ήδη συνονοηθεί να κάνουμε με τον κύριο Πολυμέρη. Όταν με το καλό από τον Οκτώβριο φύγουν τα πουλιά, θα μελετήσουμε και έχουμε κάνει ήδη έκκληση ως φιλοζωικός σε όλους τους εθελοντές αυτών των πελαργοχωριών, όπως λέμε, να παρατηρήσουν και να μας πούνε όπου υπάρχουν φωλιές που είναι σε κατάσταση κατάρρευσης ή υπάρχουν κολόνες που μπορούν να επιδεχθούν καινούργιες φωλιές, να τοποθετήσουμε ώστε από του χρόνου να έχουμε τους πελαργούς στον τόπο μας. Yeah.
Τη ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.